Κύριε Κατσιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαρδόνια. Καλή εβδομάδα κιόλας. Επίσης, άσχετος ο Φράντες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το μέγα ζήτημα που ακούει στη λέξη ακρίβεια. Στην κυβέρνηση παραδέχτηκαν ότι υπάρχει θέμα, αλλά ερμήνευσαν την ακρίβεια σαν αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών στις πρώτες ύλες, η οποία θα κρατήσει ένα διάστημα και σιγά σιγά θα φύγει, θα τελειώσει. Θα υπάρξουν και κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, άρα θεωρητικά θα περάσουμε και αυτό το σκόπελο. Για να δούμε τι λέει το κόμμα σας. Το κόμμα μας έβγαλε και μία ανακοίνωση σε σχέση με την ακρίβεια και τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση, που λέει ότι παίρνει αντισταθμιστικά μέτρα. Και βεβαίως καταγγέλνουμε από τη μία ότι η κυβέρνηση, όταν πρόκειται να μειώσει συντάξεις, μισθούς, να καταργήσει επιδόματα, το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Και τα επιχείρηματά της προς τον κόσμο είναι πολλά για να μπορέσει να πείσει για την αναγκαιότητα. Και όταν πρόκειται εδώ για την ακρίβεια, η οποία κατατρώγει το εισόδημα των εργαζομένων, αυτό το ελάχιστο εισόδημα, τότε αρχίζει με διάφορα επιχειρήματα να προβάλλει ότι αυτή είναι η νόμη της αγοράς και ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, άτε αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία βέβαια δεν είναι τίποτα μπροστά σε μεγάλες ανατιμήσεις που πρόκειται να γίνουν, ιδιαίτερα στο ρεύμα, αλλά και στο ψωμί, στο γάλα, στα βασικά ήδη πρώτης ανάγκης, στο κρέας κτλ. Εμείς λέμε ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που σήμερα στερείται, αν θέλετε, βασικών αγαθών, λόγω αυτής του ανταγωνισμού, της ελευθερίας αγοράς, όλων αυτών των κανόνων, να το πούμε έτσι, του καπιταλισμού, που πάνω απ' όλα ο συντερένιος νόμος είναι το κέρδος. Πάντως, κύριε Κατσιώτη, αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σκυλακάκης, υποστήριξε ότι για την ακρίβεια στην αγορά και τις ανατιμήσεις, ότι αυτές θα είναι παροδικές, καθώς οφείλονται στην πανδημία και σε ειδικές συνθήκες, και ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει από την πλευρά της να δώσει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τη στήριξη που χρειάζονται αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και μιλάνε για ένα ποσό άνω του ενός δις που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κύριε Μπαρδούνια, δεν ξέρω ποιον θεωρεί ευάλωτη κοινωνική ομάδα ο κύριος Σκυλακάκης, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται με 650 ευρώ μεικτά είναι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όλοι αυτοί που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και με εισόδημα 400 ευρώ το μήνα ή 300-400 ευρώ είναι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις το πήνα στο 500 ευρώ είναι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με η μεγάλη πλειονότητα δηλαδή του λαού μας σήμερα υποφέρει από, αν θέλετε, από τις μειώσεις των μισθών των συντάξεων, από τους πενιχρούς μισθούς, και είναι γνωστό ότι έχουν καταργηθεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουν καταργηθεί ουσιαστικά δικαιώματα στους χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι δουλεύουν με μισθούς πείνας. Άρα λοιπόν η ακρίβεια έτσι κι αλλιώς, αυτή που υπάρχει σήμερα στις τιμές, είναι πολύ μεγάλη για το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Πόσο μάλλον να αντιμετωπίσουν και αυτή τη μεγάλη ανατίμηση, τις μεγάλες ανατιμήσεις που έρχονται στο αμέσως επόμενο διάστημα σε όλα τα βασικά είδη ανάγκης. Λένε οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο, κύριε Κατσιώτη, και θα δούμε τι γνωρίζετε και πληροφορίες έχει και το δικό σας κόμμα. Ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το πράσινο φως από τους θεσμούς ή από τους δανειστές, όπως θέλετε πείτε του. Και θα πάμε ίσως σε μειώσεις συντελεστή ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα, ώστε να τα κρατήσει χαμηλά. Γιατί φαντάζομαι δεν περιμένει κανείς ότι θα πάει η κυβέρνηση και θα πει θα δώσω τόσα λεφτά σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Κοιτάξτε, εμείς ξέρετε πολύ καλά, το κόμμα μας έχει μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά το ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης να καταργηθεί. Αυτή είναι η άποψή μας, γιατί είναι ένας άδικος φόρος σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ο φόρος ο ΦΠΑ. Τον πληρώνουν για όλα τα είδη ανάγκης και κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη. Το να μειωθεί ο ΦΠΑ μία μονάδα, για παράδειγμα ή δύο, δεν μπορεί να αντισταθμίσει όλες αυτές τις ανατιμήσεις που λένε ότι θα γίνουν 50% στη ΔΕΗ. Ήδη η βενζίνη, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο έχει ανέβει κατά πολύ.
και όλα τα υπόλοιπα βέβαια που ακούμε και εσείς λέτε μέσα από το δελτίο ειδήσεών σας, μέσα από τη συζήτηση που κάνετε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν ο ΦΠΑ βεβαίως πρέπει να καταργηθεί, αυτή είναι η γνώμη του ΚΚΕ για τα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, όπως βέβαια και άλλοι φόροι ειδικής κατανάλωσης, όπως είναι ο φόρος στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, για να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται με φτηνά καύσιμα. Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι στο θέμα του ανασχηματισμού. Σήμερα ανακοινώθηκε και το όνομα του κυρίου Χρήστου Στυλιανίδη, που θα είναι ο επικεφαλής του νέου Υπουργείου. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση, αν μπορεί ένας που δεν είναι Έλληνας πολίτης τόσο γρήγορα τιμήσει ένα και να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Αλλά κατά την άλλη υπάρχει το εξής ερώτημα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος που θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη θέση? Κάτι, δεν ξέρουμε ποια ήταν η άποψη του Πρωθυπουργού και κατέληξε στον κύριο Στυλιανίδη. Ωστόσο πιστεύω ότι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν πίκρα σε σχέση με αυτή την απόφαση του, γιατί δεν μπορεί να μην υπήρχαν στελέχη αφού έλεγε ότι είναι έτοιμοι για όλους τους τομείς για να μπορέσουν να ασκήσουν την πολιτική τους, και σήμερα διαπιστώνεται ότι πάνε στην Κύπρο να φέρουν ένα στέλεχος βέβαια το οποίο έχει το know-how από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτόν τον νόμο για την πολιτική προστασίας που ήδη ψήφισε εδώ η κυβέρνηση. Και αυτός ο νόμος ακριβώς, κύριε Βαρδούνια, είναι η έφλεκτη ύλη, να το πούμε έτσι, για τις πυρκαγιές, για τις καταστροφές που έγιναν φέτος, γιατί όταν και ο δασοκτόνος νόμος του Χατζηδάκη, αλλά και από την πολιτική προστασία, η οποία έχει συμπράττει με το ιδιωτικό τομέα, με τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχει τις ΜΚΟ και είναι, αν θέλετε, ο σχεδιασμός τέτοιος έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, και με κάθε τρόπο παρεμποδίζοντας, μάλλον βγάζοντας τα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτή την πορεία, έρχεται σήμερα να υλοποιηθεί από τον κύριο Στυλιανίδη. Είναι γνωστό ότι ο δασοκτόνος νόμος επιτρέπει την αλλαγή χρήσεων γης, τις ανεμογεννήτριες οι οποίες θα φυτρώσουν στα βουνά τα οποία κάηκαν. Αυτό όμως το διέψευσε ο Πρωθυπουργός, είπε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να γίνει. Να ακούσετε τώρα, το διέψευσε. Ωστόσο όμως υπάρχει ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είναι γνωστό και το έχετε πει και εσείς βέβαια, ήδη έχει αποφασίσει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός, ο οποίος επιτρέπει αυτές τις αλλαγές χρήσεων γης. Όχι βέβαια σε όλα τα καμένα, βεβαίως θα γίνει αναδοσωτές οι περιοχές, όμως οι αυτές οι εξαιρέσεις που λέει ο ίδιος ο νόμος θα προχωρήσουν τη στιγμή που και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εγκρίνει ότι αυτές μπορούν να αλλάξουν και χρήσεις γης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης, ότι δεν υπήρχε μια αντιπυρική περίοδος με μεγάλη προσπάθεια να καθαριστούν τα δάση, να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, να προσληφθούν πυροσβέστες, αντί για πυροσβέστες προσλάβανε αστιφύλακες, αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια για αλλού. Δεν υπήρχε υποδομή από πυροσβεστικά οχήματα, επήγειες δυνάμεις, δηλαδή δεν ήταν τέτοιες οι οποίες να μπορούσαν πράγματι να ανταποκριθούν σε αυτό το καθήκον που είχαν να προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία του λαού. Πείτε μου κάτι, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά καθυστερήσεις στο θέμα των εμβολιασμών. Τώρα βγήκε και αυτή η είδηση για τις μαϊμού εμβολιασμούς και ο κύριος Πλεύρης, ο νέος υπουργός, προανήγγειλε ένα ειδικό νόμο. Θα στηρίξετε εσείς μια τέτοια διαδικασία όπου θα προβλέπει ποινές, έστω ακόμα και αποβολή από το δημόσιο αυτών που συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες? Κοιτάξτε, εμείς αν λέτε για αυτό που έγινε στο Μπαλαμά Καρδίτσα. Ναι, στην Καρδίτσα. Βεβαίως εμείς καταγγέλλουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα γεγονότα, δεν έχουν καμία σχέση, αν θέλετε, με την επιστήμη και την ανάγκη να γίνει ο καθολικός ο εμβολιασμός. Σαν κόμμα έχουμε σταθεί απέναντι στην υποχρεωτικότητα, όπως ξέρετε. Έχουμε απαιτήσει να πάρθουν μέτρα προκειμένου να πιστεί ο λαός
μέσα από πλατιά ενημέρωση με ειδικούς στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, εκεί που κατοικεί και δουλεύει ο κάθε ένας, για να βεβαίως η κυβέρνηση μέχρι τώρα προσπαθεί μέσα από αυτούς την υποχρεωτικότητα, την τιμωρία κτλ. Να μπορέσει να πει στον κόσμο, κάτι που δεν γίνεται, που εμείς λέμε έχουμε σταθεί απέναντι σε αυτό. Και βεβαίως δεν είναι θέμα νόμου να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο ζήτημα που έγινε στον Παλαμά, αλλά είναι ένα ζήτημα ελέγχου και σωστής λειτουργίας όλου αυτού του εμβολιαστικού προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από συγκεκριμένους επιστήμονες και τα λοιπά σε κάθε περιοχή. Ξέρετε όμως πολύ καλά, και μάλιστα στο κόμμα σας πολύ συχνά χρησιμοποιείτε έτσι λαϊκές ρίσεις, και ο Άγιος λέει φοβέρα θέλει. Άρα μήπως τελικά όντως χρειάζεται ένας τέτοιος νόμος, κύριε Κατσιώτη? Κοιτάξτε, πολλοί νόμοι έχουν γίνει που στηριζόταν στη φοβέρα, αλλά έγιναν ανεργοί, δεν είχαν καμία τύχη, να το πούμε έτσι. Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό που αφορά την υγεία του λαού, που αφορά, αν θέλετε, την πανδημία, η οποία έχει σαρώσει, είχε την ευθύνη για πολλούς θανάτους και κατεστραμμένους ανθρώπους, εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μέσα από μια άλλη, να το πω έτσι, πορεία, που δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο, όπως είναι γνωστό, κύριε Μπαρδούνια. Θέλει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Ανοίγουν τα σχολεία μεθαύριο και, όπως είναι γνωστό, ξέρετε και εσείς, ανοίγουν με τους ίδιους όρους που έκλεισαν, με 25 και 27 μαθητές σε τάξη. Ναι, αλλά θα υπάρχουν εμβολιασμοί, θα υπάρχουν μάσκες, θα υπάρχουν rapid test. Ναι. Σωστό είναι αυτό όπως λέτε, αλλά όπως είναι γνωστό και μας λένε και οι επιστήμονες, ακόμα και οι εμβολιασμένοι αρρωσταίνουν ή και μεταδίδουν. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να τονίσουν. Ωραία, εδώ τι θα μπορούσε να γίνει? Ξέρετε, συνήθως η αντιπολίτευση κάνει κριτική. Εγώ σας λέω το εξής, λέτε όχι ή διαφωνείτε. Τι προτείνετε να γίνει, πώς πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, τι θα έπρεπε να γίνει? Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει πάρει μέτρα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια κτίρια τα οποία είναι ελεύθερα και θα μπορούσαν να γίνουν αίθουσες, νέες αίθουσες, βέβαια να προσληφθούν εκπαιδευτικοί και καθαρίστριες, γιατί ο καθαρισμός στο σχολείο είναι αναγκαιότητα, ιδιαίτερα τώρα με την πανδημία, να είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζει τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και βεβαίως να παρθούν όλα αυτά τα μέτρα με μάσκες, με τον εμβολιασμό βέβαια όλου αυτού του πληθυσμού που πρέπει και είναι αναγκαίος και θα πρέπει αυτό να ενταθεί το επόμενο διάστημα, με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές που είναι πάνω από 12 ετών όπως λένε κτλ. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί, να το πω έτσι, η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών, γιατί οι μαθητές, όπως ξέρετε, μετά πηγαίνουν στα σπίτια και μπορούν να διασπείρουν τον ιό στους γονείς τους, στους εφοπλούδες τους και στους υπόλοιπους. Κύριε Κατσιώτη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Λένε οι πληροφορίες ότι περί τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για όσους οφειλέτες θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων. Μιλάμε για 800.000 ανθρώπους περίπου. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη κατά την άποψή σας? Βοηθάει να στηριχθούν οι μικροί και οι μεσαίοι και οι ευπαθείς ομάδες? Κάθε κύριε Μπαρδούνια, εμείς σε τέτοιες ρυθμίσεις που διευκολύνουν, να το πω έτσι, όλους αυτούς που έχουν οφειλές, συνήθως δεν λέμε όχι. Ωστόσο όμως τι θέμα βάζουμε? Ότι αυτές δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Πάνε πιο πίσω το πρόβλημα. Και έτσι βλέπουμε συνέχεια να είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να κάνει νέες ρυθμίσεις για να μπορέσει να διευκολύνει, μπας και πάρει κάτι τέλος πάντων από αυτόν που κάνει τη ρύθμιση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση νόμου στη Βουλή σε σχέση με τις οφειλές και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες και αλλού, για διαγραφή κεφαλαίου των ίδιων των ανθρώπων που χρωστάνε, γιατί χρωστάνε εξαιτίας της μεγάλης κρίσης που περάσαμε, αλλά και εξαιτίας της πανδημίας, η οποία, αν θέλετε, ανέτρεψε τα πάντα στους αυταπασχολούμενους, στους μικρούς επιχειρηματίες, στους φτωχούς αγρότες και όλα αυτά, και θα πρέπει εδώ να παρθούν μέτρα τέτοια έτσι ώστε να ελαφρυνθεί ένας κόσμος με αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε καταθέσει για τη διαγραφή οφειλών ακόμα και κεφαλαίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσιώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.